Έχει εκπονηθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο εκεί στο Δήμο Χανίων. Ένα πλάνο που αφορά την αξιοποίηση του τουρισμού μέσα από 11 βασικούς άξονες. Και προσέξτε την αξιοποίηση του θεματικού τουρισμού. Και όλα αυτά την ώρα που δημοσιοποιήθηκε και μία έρευνα που αφορά τον τουρισμό των Χανίων, που διεξήχθη από το Παρατηρητήριο Τουρισμού Δυτικής Κρήτης, από το ΜΑΙΧ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Πάμε να συναντήσουμε και να μιλήσουμε με τον κύριο Νεκτάριο Ψαρουδάκη, είναι αντιδήμαρχος τουρισμού Χανίων, τα έχουμε ξαναπεί. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσουμε, εμείς θερμά. Λοιπόν, ανάπτυξη μορφών θεματικού τουρισμού. Δηλαδή, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι και μετά να πάμε και στους βασικούς άξονες. Θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και θα το τελειολογήσουμε κιόλας. Τα Χανιά, ως γνωστό, είναι ένας τουριστικός προορισμός διεθνούς ευελληνικούς. Μας επισκέπτονται από όλες τις χώρες και ίσως και από όλο τον κόσμο. Σίγουρα εκεί που τα Χανιά πλέον γεμώζουν, και αυτό φάνηκε και από την περσινή χρονιά, που σε περίοδο πανδημίας και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος έφτασε αριθμούς και νούμερα τα οποία δεν τα περίμενε κανείς. Κατά περίοδος φτάσαμε για το 100% της πληρότητας. Οπότε η στρατηγική του Δήμου Χανίων είναι να στηρίξει, αν θέλετε, λίγο τα άκρα. Δηλαδή να στηρίξει και να οργανώσει τον τουρισμό έτσι ώστε να προσελκύσει επισκέπτες με διαφορετικό προφίλ. Με προορισμούς, ναι, με νέα προϊόντα, με storytelling και να προσελκύσει και νέες αγορές. Η βασική του στρατηγική είναι να αναπτύξουν το θεματικό τουρισμό. Τα Χανιά, η ιδιομορφία που έχουν, περικλείονται από τις παραθαλάσσιες περιοχές του Δήμου Χανίων σε όλο το βόρειο άξονα, που είναι εκπληκτικές και φτάνουν μέχρι και τους πρόποδες των Λευκών Ωραίων. Έτσι πιάνουμε πλέον, εκτός την Ενδοχώρα, πιάνουμε και τα χωριά, τη φύση. Οπότε επιμήκυνση, εγώ αυτό καταλαβαίνω, αντιδήμαρχε. Ξεκινάτε το καλοκαίρι και θέλετε λέγατε, να το τραβήξετε, λέγατε, βέβαια. Η επιμήκυνση είναι ο βασικός μας στόχος. Και θέλουμε να πατήσουμε πάνω στο θεματικό τουρισμό, ο οποίος έχει πολλά, αν θέλετε, έτσι, πολλούς κλάδους. Είναι ο αθλητικός τουρισμός. Ναι. Είναι που ήδη ξεκινάμε και οργανώνουμε, είμαστε στα πρώτα στάδια που οργανώνουμε τον 6ο Μαραθώνιο Κρήτης, που θα διεξαχθεί το Μάιο στις 8 Μαΐου. Μια οργάνωση, ένας μαραθώνιος, ο οποίος κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερος και μεγαλύτερος. Έχουμε τα Βενιζέλια, έχουμε και πολλές άλλες μορφές στον αθλητικό τουρισμό, μικρές και μεγάλες, και κάποιες καινούργιες που θα εντάξουμε ίσως και από φέτος, από τη στιγμή που τα πρωτόκολλα της πανδημίας μας το επιτρέψουν. Έχουμε ρίξει μεγάλο βάρος στο θεματικό τουρισμό και στο θρησκευτικό τουρισμό και στο γαστρονομικό. Ο γαστρονομικός, ναι, τουρισμός, ξέρετε, είναι ένας κλάδος ο οποίος περικλεί όλους τους τουρίστες. Δεν υπάρχει κάποιος που θέλει να έρθει εδώ και να μην γευθεί επιδιώξει, τα κριτικά προϊόντα. Να μην επιδιώξει να γευθεί τη γαστρονομία. Το ψάχνουν ορισμένοι. Ακριβώς. Η γαστρονομία ίσως να είναι και το μεγάλο μας όπλο εδώ στην Κρήτη, με τα προϊόντα που έχουμε, με τον τρόπο που αν θέλετε παρασκευάζουμε και γευόμαστε την κουζίνα μας. Να περάσουμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή τώρα το καλοκαίρι του 2022, αν βοηθήσει και η πανδημία, ο κορονοϊός, τα κρούσματα, στα Χανιά, στη γαστρονομία, μιας και αναφερθήκατε, τι διαφορετικό θα δούμε, ποια προσέγγιση θα δούμε που δεν είδαμε το 2021. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε φάση οργάνωσης. Αν θέλετε, μια ενέργεια, μια δράση που έχει σκοπό ο Δήμος Χανίων να αναδείξει, γιατί πραγματικά αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι το πώς ζει ο κριτικός. Να διαφοροποιήσουμε και να δείξουμε λίγο την παράδοσή μας, τα ήθη μας, τα έθιμά μας, ναι, και την γαστρονομία μας. Όλα αυτά να τα παντρέψουμε. Υπάρχουν διάφορες ιδέες που έχουν πέσει στο τραπέζι και στο τραπέζι της Επιτροπής Τουρισμού. Έχουμε μια επιτροπή εδώ που παρτίζεται από το σύνολο των επαγγελματικών φορέων του τουρισμού, οι οποίες συναποφασίζονται πράγματα και δράσεις. Αυτή τη στιγμή κάτι που έχει πέσει και το επόμενο διάστημα ίσως να είναι και ανακοινώσιμο, είναι να δημιουργήσουμε εκτός από κάποια φεστιβάλ
γαστρονομίας, ναι, να δημιουργήσουμε και μια μεγάλη γιορτή τριημέρου παραδοσιακού γάμου. Ναι. Και αυτό πάμε για τα τέλη του Σεπτέμβρη. Ξεχωριστό. Εκεί κοντά στην Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Να δείξουμε πραγματικά τον παραδοσιακό γάμο. Ναι. Από τα πρικιά που έχουμε εδώ, τα Κανίσια, το πρόγαμο, την ημέρα του γάμου, τα ήθη, τα έθιμά μας, τον πολιτισμό μας, τους χορούς μας, την παράδοση. Αντιδήμαρχε. Ναι. Ερώτηση. Το βασικό συμπέρασμα το οποίο προέκυψε μέσα από την έρευνα του ΜΑΙΧ, του Παρατηρητηρίου και της Περιφέρειας, το οποίο είναι ότι 6 στους 10 τουρίστες που ταξίδεψαν στο αεροδρόμιο Χανίων είναι έως και 34 ετών. Είναι ηλικιακά μικροί, είναι νέοι άνθρωποι. Σας δείχνει το δρόμο προκειμένου το πλάνο το οποίο θα εκπονήσετε στο θεματικό τουρισμό να έχει συγκεκριμένους άξονες? Από τη συγκεκριμένη έρευνα παίρνουμε πολλές πληροφορίες, ναι, οι οποίες μας δείχνει ακριβώς το δρόμο που θα πρέπει να... Βλέπουμε ότι αλλάζει, τέλος πάντων, αλλάζει ο κλασικός τρόπος που βλέπαμε ως τώρα τον τουρισμό. Βλέπουμε ότι υπάρχει η πανδημία, τον έχει αλλάξει σε πολλές πλευρές. Έρχονται μεμονωμένοι τουρίστες, έρχονται τουρίστες οι οποίοι πραγματικά ψάχνουν να βρουν εμπειρίες. Να δουν πώς ζούμε εμείς, ναι, να βιώσουν μια καθημερινότητα και μέσα από το θεματικό τουρισμό θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πράξη. Ως θεσμός, ως δήμος, να το κάνουμε πράξη. Να δείξουμε πραγματικά, μάλιστα, να οργανώσουμε μάλιστα, ενέργειες μάλιστα, οι οποίες θα το δείχνουν αυτό. Λοιπόν, αντιδήμαρχε, περιμένουμε να καταγράψουμε και το ρεπορτάζ, σιγά σιγά να τα βλέπουμε αυτά να γίνονται πράξη. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Θα σας ενημερώνουμε. Βέβαια, τα Χανιά είναι. Έχουμε και χιόνια και εδώ, γιατί δεν το έχει ξέρουμε. Μόνο το πεδίο, να ξέρετε, δεν έχουν μόνο τα νόγια. Μα έχουμε αδυναμία στα Χανιά καθημερινά, αντιδήμαρχε. Έχουμε το Θέρισο. Αλίμονο εκεί, η Δημοτική Αρχή, έχουμε καλές σχέσεις και είστε και ιδιαίτερα δραστήριοι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,